Συνεχίζει λοιπόν η εξελίξη στο θέμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο δημοσιογράφο Θεόφιλο Παπαδόπουλο, στούντιο του West. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές της τηλεόρασης του West. Σε πολύ λίγο, βεβαίως, Θεόφιλε, θα κάνουμε εκτενή αναφορά στο θέμα αυτό, καθώς έχουμε εξελίξεις. Καταρχήν, είπαμε ότι αποκλειστικά το πρωί της σημερινής ημέρας στο westtvnews.gr μετέδωσε πως θα υπάρχει αλλαγή στάσης από πλευράς Υπουργείου. Φαίνεται μια ενταλλακτική στάση από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς τη Δευτέρα θα γίνει μια σύσκεψη με την παρουσία όλων των φορέων αλλά και περιφερειακών από όλη την Ελλάδα για να γίνει μια δεύτερη ολοκληρωμένη συζήτηση για το θέμα. Μάλλον ετεροχρονισμένη, Θεόφιλε. Μάλλον το τονίσα και χθες, το είχα πει και χθες στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων μέσα από το σχολιασμό, ότι θα ζήσουμε και ζούμε απίθανες στιγμές. Αυτές θα συνεχιστούν από ό,τι όλα δείχνουν και από ό,τι όλα δείχνουν θα έχουμε και πολιτικές κολοτούμπες με αναίρεση αρχικών αποφάσεων. Αυτά βέβαια θα συζητήσουμε στη συνέχεια μαζί, Θεόφιλε. Προς το παρόν, να αφήσουμε την τοπική επικαιρότητα για λίγο. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς μας έχει εξασφαλίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά βεβαίως στο δελτίο ειδήσεων του West τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικής Συμφωνίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε μαζί. Είναι χαρά μου γιατί έχω και την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μου. Πριν προχωρήσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Καστανίδη, θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Το έχετε διαπιστώσει και ο ίδιος. Αφορά βεβαίως τη δημιουργία του Κέντρου Υποδοχής των Μεταναστών στην Κοζάνη, στη Νέα Πολύ Κοζάνης. Ένα σχόλιο από την πλευρά σας. Πολύ ευχαρίστω, κύριε Χριστόδουλε. Θα σας παρακαλέσω όλοι να θεωρήσουν ότι ό,τι θα πω δεν έχει καμία σχέση με τους προσωπικούς ή συναισθηματικούς δεσμούς που έχω με τη Νέα Πολύ. Γιατί όπως ξέρετε, η Νέα Πολύ και η Πλατανιά είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Συνεπώς, ό,τι θα πω δεν ελάβνεται από κριτήρια τοπικισμού, ούτε γιατί είναι η πατρίδα μου, αλλά γιατί θέλω να το θεμελιώσω σε μια σταθερή πολιτική θέση. Το λάθος το οποίο γίνεται σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές και την μετανάστευση στην Ελλάδα είναι ότι πολλές φορές τα κεντρικά επιτελεία των Υπουργείων επιλέγουν λύσεις οι οποίες δεν είναι σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν το ίδιο συνέβη και με την πατρίδα μου. Είναι λάθος να θέλεις να εγκαταστήσεις χωρίς προηγούμενο διάλογο και συζήτηση, όπου οι κάτοικοι μιας περιοχής θα σου εκφράσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εάν διαφωνούν, ή εάν συμφωνούν ποιες είναι οι προτεραιότητες. Εκτός αυτού, άρα λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε μια επιλογή χωρίς προηγουμένως να υπάρχει η συζήτηση και η κατανόηση της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη έχει σχέση με την ουσία της πολιτικής η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όταν στα τέλη του 2010, αρχές του 2011, ψηφιζόταν στη Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος για τη μετανάστευση, υπήρξε δέσμευση του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Παπουτσή, ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών που εισέρχονται από διάφορα σημεία εισόδου της χώρας και μετά ανεμπόδιστοι κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 10 τουλάχιστον κέντρα υποδοχής στα σημεία εισόδου, εκεί όπου είναι οι πύλες του προβλήματος. Τον τελευταίο καιρό το πιο σοβαρό πρόβλημα από το οποίο εισέρχεται ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών είναι ο Εύρος. Είχαμε λοιπόν σχεδιάσει τότε και είχε συμφωνηθεί στη Βουλή ότι θα υπάρξουν κέντρα υποδοχής στα σημεία εισόδου και μάλιστα με οργανωμένη παρουσία νομικού και διερμηνέως, ο οποίος μπορούσε να αξιολογεί αυτός ο οποίος εισέρχεται από ποια περιοχή είναι. Αυτό θα μπορούσε να του δίνει τη δυνατότητα μέσω ενός ερωτηματολογίου να καταλαβαίνει την χώρα προέλευσης, ναι, γιατί συνήθως αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ελαφραία προσπαθούν να αποκρύψουν, δεν έχουν δηλαδή ταξιδιωτικά έγγραφα μαζί τους ώστε να πιστοποιείται η χώρα προέλευσης. Μπορούσαν όμως με ένα ερωτηματολόγιο και αφού τους εξηγούσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους να τους κατατάσσουν στη χώρα προέλευσης, να τους περάσουν σε προσωρινή κράτηση και αμέσως μετά να προχωρήσουν σε απέλαση. Ταυτόχρονα είχαμε πει ότι η δεύτερη λύση θα ήταν να υπάρξουν γραφεία αντιμετώπισης των αιτημάτων παροχής πολιτικού ασύλου με σειρά αποσπάσεων από διαφορετικές υπηρεσίες προκειμένου να μην κατεβαίνουν στην Αθήνα, να περιμένουν εκεί αφού πάρουν το ροζ χαρτάκι να εκριθεί το αίτημα του πολιτικού ασύλου και επειδή φυσικά αυτό καθυστερεί μετά να διοχετεύονται σε διάφορα μέρη της χώρας και να αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα υγείας, επιβίωσης κ.ο.κ.
Άρα λοιπόν η λύση είναι, εκτός από το πρώτο σκέλος των σημείων υποδοχής με τα, στις πύλες εισόδου, μαζί με τον διερμηνέα και τον νομικό που μπορούν με ένα ερωτηματολόγιο να τους κατατάσσουν και μετά να προχωράμε αμέσως σε απέλαση, η δυνατότητα των γραφείων υποδοχής στελεχωμένα από διάφορες υπηρεσίες με αποσπάσεις να απαντούν γρήγορα στα αιτήματα πολιτικού ασύλου. Το πολιτικό άσυλο, όπως ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα σύμφωνα και με τη συνθήκη του Δουβλίνου 2, να κάνει προώθηση και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εάν δεν αντιμετωπιστεί έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, θα βρισκόμαστε πάντοτε στην ανάγκη να ψάχνουμε να βρούμε σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ξεκάρφωτα πού θα στήσουμε κέντρα υποδοχής και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Η τοπική κοινωνία, κύριε Καστανίδη, αισθάνεται αδικημένη από το γεγονός ότι καταρχήν της τέθηκαν ηλιμένες αποφάσεις προς συζήτηση, δεν δηλαδή συμμετείχε στον διάλογο προτού την απόφαση. Και δεύτερον, κάποιες αλλαγές στάσεις, αλλαγές πλεύσης των δύο μεγάλων κομμάτων και κυρίως βεβαίως των υπουργών των δύο κομμάτων. Όπως για παράδειγμα, μια τοποθέτηση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να απομακρύνουμε τον κόσμο που εγκληματεί στην Αθήνα και να τους μεταφέρουμε στα κέντρα αυτά. Εκεί ξεκίνησαν οι μεγάλες αντιδράσεις. Ναι, διότι το θέμα δεν είναι να μεταφέρεις σε άλλη περιοχή την εγκληματικότητα. Το θέμα είναι να καταργήσεις την εγκληματικότητα. Ναι. Και αυτήν την καταργείς όταν υπάρχει μια ορθολογική διαδικασία σαν αυτή που περιέγραψα πριν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης, είναι προφανές ότι οι κοινωνικές και οι οικονομικές τους συνθήκες τους σωθούν πολλές φορές το έγκλημα. Συνεπώς, δεν είναι θέμα διασποράς εγκλήματος, αλλά αντιμετώπισης με ορθολογικό τρόπο του προβλήματος των ροών της λαθρομετανάστευσης. Και βέβαια, όπως επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι και η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων της περιοχής αυτής, ένα ακόμη παράπονο τους είναι ότι τους έχει μπει η ταμπέλα του ρατσιστή, του άνθρωπου που έχει ξενοφοβία. Ναι. Θα πρέπει οι συμπατριώτες μου προφανώς να εκφράσουν τις απόψεις τους και τη διαφωνία τους με έναν τρόπο που είναι συμβατός με την δημοκρατική νομιμότητα. Οι κατηγορίες οι οποίες πολλές φορές απευθύνονται είναι εύκολες, ναι. Και θα πρέπει αυτό να το προσέξουν όσοι απευθύνονται σε κατοίκους μιας περιοχής. Θα πρέπει βέβαια και όλοι μας να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί το πρόβλημα είναι σύνθετο, δεν είναι απλό. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα από όπου φεύγουν από τις πατρίδες τους και που βρίσκονται ξαφνικά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι χαοτικός για αυτούς. Λοιπόν, άρα η στάση μας πρέπει να είναι στάση συνθετική, πρέπει να είναι στάση δημοκρατική και ταυτόχρονα να είναι θέμα, να είναι και μια στάση η οποία από την πλευρά της πολιτείας οδηγεί σε μια ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση της Νεάπολης. Μάλιστα. Δεν κύριε μπορεί δηλαδή να μην αισθάνονται οι άνθρωποι εκεί ασφάλεια. Κύριε Καστανίδη, καλησπέρα και από εμένα. Γεια σας, κύριε μιλήσατε πριν για την παραχώρηση ασύλου. Αναφέρεστε στον συνολικό αριθμό, στο σύνολο των μεταναστών που έχει η χώρα μας ή σε συγκεκριμένο αριθμό τον οποίο μπορεί να καλύψει για να αντιμετωπίσει? Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν πολιτικό άσυλο. Όχι ο καθένας. Δεν μπορεί να πάρει ο καθένας πολιτικό άσυλο. Σωστά. Και να επανέλθω με δεδομένο το ότι προηγουμένως απευθύνατε ένα κάλεσμα στην τοπική κοινωνία, στους πατριώτες σας, στους πατριώτες. Πατριώτες είμαστε όλοι. Θα πρέπει να είναι πολύ συνετοί και πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται και σε όλες τις εξελίξεις. Σήμερα όμως, ακούσαμε το πρωί τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου, σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο, να χαρακτηρίζει με σκληρούς χαρακτηρισμούς άσχετους τους ανθρώπους οι οποίοι πανικοβάλλουν, οι οποίοι οθούν την τοπική κοινωνία σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις και σε αυτή την άρνηση. Και ερωτώ, άσχετοι είναι οι θεσμικοί μας εκπρόσωποι, ξεκινώντας από τη δήμαρχο του Δήμου Βοίου, την κυρία Ορφανίδου. Άσχετος είναι ο κύριος Περιφερειάρχης. Άσχετη είναι το σύνολο της πολιτικής ζωής, όχι μόνο του νομού Κοζάνης, αλλά και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Άσχετοι είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι. Άσχετοι είμαστε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι αναδεικνύουμε και προσπαθούμε με τον ΑΒ τρόπο να δώσουμε μια όθηση και να ανοίξουμε έναν δρόμο επίλυσης ενός προβλήματος το οποίο δεν υπήρχε και ξαφνικά δημιουργήθηκε. Τελικά, ποιοι είναι οι σχετικοί? Είναι οι υπουργοί οι οποίοι με μεγάλη ευκολία αποφασίζουν για εμάς χωρίς να είμαστε εμείς παρόν? Δεν άκουσα, κύριε Παπαδόπουλε, την συνέντευξη του κυρίου Οικονόμου, αλλά σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί είναι άστοχοι. Δηλαδή, τα περί ασχέτων είναι άστοχα. Δεν βοηθούν σε έναν ήρεμο διάλογο που χρειαζόμαστε και σε μια κοινή προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Συνεπώς, το να στρεφόμαστε εναντίον των κατοίκων μιας περιοχής, οποιασδήποτε περιοχής, είναι λάθος. Αυτό που χρειάζεται η πολιτεία κεντρικά είναι να καθοδηγεί, όχι να βάζει απέναντί της τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους. Σωστά. Έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας. Αισθάνονται ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κινδύνους στους οποίους δεν αντιμετώπιζε μια τοπική κοινωνία.
Σε αυτή την περίπτωση το σωστό είναι να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και κυρίως να υπάρχει αυτό που περιέγραψα εξ αρχής στη συζήτησή μας, μια ορθολογική πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι μια εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ περιφέρειας και κέντρου. Επειδή κύριε Καστανίδη γνωρίζετε πολύ καλά την εθνογραφία του ΠΑΣΟΚ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον οποίο πάρα πολλά χρόνια απορρευθήκατε μαζί του σε μια κοινή πολιτική γραμμή και μια κοινή πολιτική κατεύθυνση. Θεωρείτε ότι η επιλογή στο να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο κράτησης αλλοδαπών χωρίς να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή ο πρώτος καταβλισμός έκτακτης ανάγκης έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί από την πλευρά του Υπουργείου, η επιλογή της περιοχής της Νεάπολης είναι επιλογή του κυρίου Χρυσοχοίδη ή τελικά είναι επιλογή η οποία ήρθε μέσα από έναν διάλογο με τους εδώ τοπικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους? Υποθέτω ότι για να υπάρχει διαφωνία δεν ξέρω τι ακριβώς προηγήθηκε. Ναι. Ούτε μπορώ να γνωρίζω αν ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε συζήτηση με τους φορείς της περιοχής, αλλά υποθέτω ότι για να υπάρχουν αντιδράσεις δεν θα πρέπει να προηγήθηκε κάποιος τέτοιος διάλογος. Γιατί κατάλαβα επίσης ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Εγώ θα έλεγα ότι το σωστό θα είναι στην προκειμένη περίπτωση να αναπροσδιορίσουμε, επαναλαμβάνω, την πολιτική που ακολουθούμε με τις ροές της λαθρομετανάστευσης. Και προηγουμένως είχα υποδείξει και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, πάμε στην κοινωνική συμφωνία. Με τις εκλογές να πλησιάζουν και δεν είναι ακόμα γνωστή η ακριβής ημερομηνία, θεωρείτε πως ο χρόνος που απομένει είναι ικανός για ένα νέο κόμμα να αναδείξει τις θέσεις του? Κύριε Χριστόδουλε, εκμηδενίζουμε τον ήδη εκμηδενισμένο χρόνο. Εμείς στην κοινωνική συμφωνία κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Άλλα κόμματα στο παρελθόν είχαν πολύ χρόνο μπροστά τους. Αλλά εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να επιλύσουμε ταυτόχρονα ένα σωρό ζητήματα τεχνικά, ίδρυση νομαρχιακών ομάδων όπως θα γίνει και στην Κοζάνη στις επόμενες μέρες, συζήτησης για τα ψηφοδέλτια. Η κοινωνική συμφωνία θα εκπροσωπηθεί σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να πετύχουμε για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούμε πως έχουμε πιστικά πολιτικά επιχειρήματα για το πώς μπορεί η Ελλάδα να βγει από την κρίση η οποία σήμερα την μαστίζει. Το υπερέχον στοιχείο στην πολιτική δεν είναι να διαθέτεις τα μέσα. Το υπερέχον κάποτε ήταν. Mm-hmm. Το υπερέχον στοιχείο στην πολιτική είναι να έχεις καθαρό πολιτικό λόγο και συνέπεια στις ιδέες σου. Και να προτείνεις πολύ συγκεκριμένες και ταυτόχρονα ριζοσπαστικές ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, πώς μπορεί να ανασυγκροτηθεί το κράτος, πώς μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και τελικά να οδηγηθούμε σε μια ευπρεπή λύση, σε ένα μέλλον όχι επινοημένο, αλλά σε ένα μέλλον που θα το δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι με επίμοχθη προσπάθεια, με σοβαρή δημιουργική προσπάθεια. Πάντως, στη στιγμή αυτή, ο πολιτικός χάρτης μοιάζει ιδιαίτερα μπερδεμένος. Επομένως, για κάποιους θεωρείται δύσκολο και ο προσδιορισμός ενός κόμματος στο χάρτη αυτό. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, είμαστε πια στην έναρξη μιας μεταβατικής περίοδου, όπου θα αλλάξουν πάρα πολλά στις σχέσεις αντιπροσώπευσης. Το πολιτικό σύστημα μετά τις επόμενες εκλογές δεν θα είναι ίδιο. Και αυτό γιατί αλλάζει η ίδια η κοινωνία μας. Η οικονομική κρίση όπως ενέσκυψε από το 2008 και ύστερα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με την εφαρμοζόμενη πολιτική αλλάζει την κοινωνική σύνθεση. Ξαναδιαιρεί κοινωνικές ομάδες. Φανταστείτε ότι αυτή την ώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινωνική κατηγορία που είναι 1.100.000 κόσμος άνεργοι. Η μικρή και μεσαία τάξη συμπιέζεται αριθμητικά καθώς χάνει εισοδήματα και πολλές κατηγορίες περνούν στα όρια της πτωχοποίησης. Είναι λοιπόν φανερό ότι όλες αυτές οι αγωνίες και οι κοινωνικές ανακατατάξεις αναζητούν έναν τρόπο να ξεσπάσουν με την θετική έννοια να ξεσπάσουν και να βρουν έναν άλλον πολιτικό διάδρομο προς το μέλλον. Λοιπόν, η κοινωνία μεταβάλλεται, μεταβάλλεται και η πολιτική, μεταβάλλεται και το πολιτικό σύστημα. Σε αυτήν την αφετηρία παίρνει θέση η κοινωνική συμφωνία και προτείνει πολύ συγκεκριμένες ιδέες. Είμαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω για το πώς η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση. Κύριε Καστανίδη, με δεδομένο το ότι η οικονομική κρίση, το δημοσιονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας έχει αναδείξει ότι ο κύκλος των μεταπολιτευτικών κομμάτων στην Ελλάδα έχει κλείσει. Έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος πολύ εύκολα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, είναι και ιστορικός και εκεί θα πρέπει να αναδειχθεί το νέο. Πολλοί είπαν ότι τα κόμματα τα οποία γεννιούνται, ειδικά αυτό το διάστημα, είναι κόμματα τα οποία γεννιούνται μέσα από μια διάσταση κύρια ενάντια στο μνημόνιο, αντιμνημονιακή τη χαρακτηρίζουν, και κόμματα τα οποία οι επικεφαλείς τους θέλουν να αποβάλουν τις ενοχές, τις πολιτικές ενοχές τις οποίες έχουν, γιατί και αυτοί φέρουν ένα μερίδιο ευθυνών όσον αφορά την πορεία που έχει διαλέξει, στην πορεία από την οποία βαδίζει η χώρα μας. Εσείς τι απαντάτε? Παρένθεση. Βλέποντας και διαβάζοντας πολύ προσεκτικά
την διακήρυξή σας που πρόσφατα ανακοινώσατε στο Ζάπιο, μου θύμισε λίγο από το πάλεπο δε κρατεώ και πολύ ελκυστικό Πασόκ. Σας ευχαριστώ για την τελευταία σας παρατήρηση. Θα σας εξηγήσω. Μίλησα προηγουμένως για μια πολύμορφη κρίση. Η κρίση συνήθως παράγει νέα φαινόμενα. Είχα την ευκαιρία να πω πριν από λίγο καιρό, και το επαναλαμβάνω και στην δική σας τηλεόραση, κύριε Παπαδόπουλε, ότι το 2012 μοιάζει πάρα πολύ από την άποψη της παραγωγής νέων πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων με το 1974. Το 1974, όταν είχε έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια Ελλάδα που μόλις έβγαινε από την δικτατορία, του ζητήσαν πολύ να παραμείνει επικεφαλής της πάλε ποτέ ενιαίας και κρατεάς Ένωσης Κέντρου. Επειδή όμως πολύ σωστά διάβασε τις επιθυμίες του λαού ταυτόχρονα και τη νέα πια, τις νέες απαιτήσεις εποχής, προχώρησε σε ένα κόμμα το οποίο στην πρώτη του φάση πήρε ένα 13-13,5% για να γίνει μετά κυρίαρχο. Λοιπόν, το 2012 δεν μιλάω για ίδιες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, μιλάω για ανάλογα φαινόμενα. Το 2012 αντιμετωπίζει, έχει μπροστά του μια τρομακτική κρίση. Η κρίση αυτή μεταβάλλει τις κοινωνικές, παραγωγικές και πολιτικές δομές της χώρας και γεννιούνται νέα κόμματα που είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης και μιας καινούργιας κατάστασης που θα επέλθει. Δεν είναι θέμα προσωπικών φιλοδοξιών. Ξέρετε, τα κόμματα τα οποία στο παρελθόν δημιουργήθηκαν επειδή υπήρχαν ανάγκες κάποιων προσώπων να δημιουργήσουν για λόγους προσωπικής φιλοδοξίας έζησαν πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι η κοινωνική αναγκαιότητα που επιβάλλει η ίδρυση κομμάτων, η κοινωνική συμφωνία λοιπόν. Το κόμμα που ιδρύσαμε με άλλους 8 συναδέρφους βουλευτές είναι ένα νέο κόμμα το οποίο είναι γέννημα της εποχής. Εκφράζει πολιτικές και κοινωνικές ανάγκες πολύ βαθιές. Και γι' αυτό ακριβώς και προτείνει με πολύ πιστικό λόγο πώς θα βγούμε από την κρίση. Βλέπετε, το επαναφέρω για πολλωστή φορά το τι προτείνουμε για να επανέλθουμε στην κρίση και περιμένω να είναι το επόμενο. Να μείνουμε σε αυτό, κύριε Κωνσταντίνη, βεβαίως να μείνουμε σε αυτό, γιατί η κυβέρνηση του Πασόκ αλλά και η κυβέρνηση συνεργασίας στις επιλογές τους έβαζαν το επιχείρημα ότι πρόκειται για επιλογές μονόδρομο. Ποια είναι λοιπόν ο διαφορετικός δρόμος που προτείνετε εσείς? Ας τελειώσουμε με αυτήν την ακατάσχετη θεωρία των μονοδρόμων, γιατί αυτή η μονοδρομή πρέπει να σας πω ότι είναι καταστροφική. Διότι θέλω να σας πω, κύριε Χριστόδουλε, εάν περπατήσετε έναν δρόμο και καθώς περπατάτε βρεθείτε σε ένα διέξοδο μπροστά, θα πείτε ότι επειδή επέλεξα τον δρόμο θα πάμε το κεφάλι στο τουβάρι? Μπορεί να το δημιουργήσει σε το αδιέξοδο και εσύ ο ίδιος. Και εσύ ο ίδιος, ακριβώς. Πολύ περισσότερο που κάποιοι άνθρωποι από εμάς είχαν υποδείξει ότι θα είναι αδιέξοδος ο δρόμος πάρα πολύ νωρίς. Γιατί θυμίζω στον κύριο Παπαδόπουλο κάτι που είμαι σίγουρος ότι πολλοί πολίτες της Κοζάνης, πολλοί πολίτες του νομού Κοζάνης θα το θυμούνται, ότι όταν τον Ιούνιο του 2010 είχε έρθει για εφαρμογή το πρώτο μνημόνιο, ήμουν ένας από αυτούς ως Υπουργός Δικαιοσύνης που είχα πει στις 3 Ιουλίου του 2010 ότι πιθανόν η χώρα να σωθεί, δεν ξέρω αν θα υπάρχει για την επόμενη περίοδο προοδευτική παράταξη και κεντροαριστερά, και ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές και να νομιμοποιήσουμε την πολιτική μας. Η έκφραση που είχα χρησιμοποιήσει ήταν να νομιμοποιηθεί η πολιτική μας, ναι, με έγκριση ή άρνηση του ελληνικού λαού, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε είναι εντελώς διάφορες με τις πολιτικές με τις οποίες είχαμε εκλεγεί τον Οκτώβριο του 2009. Και εδώ μας προλάβατε το ερώτημα που θέλαμε να θέσουμε πριν το απαντήσετε, για να το ολοκληρώσουμε και να το απαντήσετε συνολικά, κύριε Καστανίδη. Είναι το ότι εδώ δεχτήκατε και μια πολύ έντονη κριτική από τον κύριο Κουκουλόπουλο, ο οποίος σας παρουσίασε πριν ακόμα ανακοινώσετε επίσημα την δημιουργία του κόμματός σας, της Κοινωνικής Συμφωνίας για την Ελλάδα στην Ευρώπη, ότι ήσασταν από τους υπερασπιστές του Μνημονίου και από τους προτεργάτες του δημοψηφίσματος. Τι έγινε και άλλαξε στην Και χαρακτήρισε τη δημιουργία του κόμματος άρνηση ευθυνών, έτσι. Χαρακτήρισε τη δημιουργία του κόμματος άρνηση ευθυνών από πλευρά σας. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει να σχολιάσω τώρα έναν συνάδελφό μου, όπως είναι ο κ. Κουκουλόπουλος. Διότι εγώ καταλαβαίνω, μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις. Εμείς δεν θέλουμε να σχολιάσετε, εμείς θέλουμε να απαντήσετε. Ναι, μπορώ να καταλάβω λοιπόν τις αυτές, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος ως υφυπουργός εσωτερικών, ξέρετε, ήταν υφυπουργός μου ο Πάρης. Ναι. Υποστήριξε πάρα πολύ έντονα το δημοψήφισμα. Μόνο που εγώ το υποστηρίζω και τώρα. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι κάναν κολοτούμπα. Ο πρώτος ο οποίος έκανε κολοτούμπα ήταν ο αρχηγός του κύριου Κουκουλόπουλου, ο τωρινός αρχηγός, ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ο κύριος Παπανδρέου ανακοίνωσε το δημοψήφισμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, πήρε το λόγο αμέσως μετά τον κύριο Παπανδρέου, ήταν 30 Οκτωβρίου του 2011. Και απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο νυν αρχηγός του κύριου Κουκουλόπουλου είπε ότι πρόκειται για λυτρωτική απόφαση. Δύο μέρες μετά, επιστρέφοντας από τις Κάνες, ο κύριος Βενιζέλος είχε αλλάξει. Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος πρέπει να σέβεται τον αρχηγό του, πρέπει και αυτός να αλλάξει άποψη.
Ναι, και κύριε Καστανίδη, να επιστρέψουμε στις... Ένας σοβαρός άνθρωπος πάντοτε ακούει τον αρχηγό του και μπορεί να κάνει κολοτούμπες. Κύριε Καστανίδη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο δημοψηφίσματος, που είναι πολύ σοβαρό, γνωρίζουμε ότι η ελληνική πολιτική ιστορία δυστυχώς έχει αναδείξει, έχει καταδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι όποια δημοψηφίσματα πραγματοποιήθηκαν με την υποβολή εκ των άνω προς τα κάτω, λειτουργήσαν διχαστικά. Πλην δύο, του κυρίου Παπαναστασίου και της μεταπολίτευσης. Γιατί επιμένετε και είσαστε υπέρ του δημοψηφίσματος? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι τα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι πάντοτε δημοψηφίσματα τα οποία με το Σύνταγμα, το ισχύον Σύνταγμα, επιβάλλονται εκ των άνω. Αποφασίζονται δηλαδή με δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχουν δύο είδων δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα τα οποία τα προτείνει η κυβέρνηση και αφορούν θέματα τα οποία είναι εθνικής σημασίας, όπως θα ήταν το δημοψήφισμα για τη Δανειακή Σύμβαση, και τα δημοψήφισματα που αφορούν ψηφισμένα νομοσχέδια. Αυτά προβλέπει το Σύνταγμά μας. Και το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποφάσισε το δημοψήφισμα στα πλαίσια της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και ο λαός, όταν καλείται στις δύο κορυφαίες διαδικασίες της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι οι εκλογές και το δημοψήφισμα, είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για να απαντήσει στα πιο σοβαρά πολιτικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Το δημοψήφισμα λοιπόν είναι μια κατεξοχήν έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, και όταν βρίσκεσαι σε μια περίοδο τόσο δύσκολη όπου πρέπει ο λαός να αποφασίσει για το μέλλον του, διότι ξέρετε τι έγινε. Η Βουλή αποφάσισε για το δεύτερο μνημόνιο μέσα σε 10 ώρες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Η διαδικασία του κατεπήγοντος σημαίνει ότι συζητάς 10 ώρες και χωρίς να συμμετέχουν οι βουλευτές. Μόνο 2 βουλευτές από κάθε κόμμα δικαιούνται να πάρουν το λόγο. Και το δεύτερο μνημόνιο δέσμευσε τη χώρα μέχρι το 2042. Αλλά όπως ξέρετε και ξέρουν και οι πρωτοετής φοιτητές της νομικής, το ξέρουν και οι πολίτες όλοι σε αυτόν τον τόπο, η Βουλή έχει εντολή για 4 χρόνια, δεν έχει εντολή για 30 χρόνια. Άρα τη μόνη εντολή που μπορούσε να πάρει η Βουλή ήταν από τον ελληνικό λαό για να νομοθετήσει για τα επόμενα 30 χρόνια. Με κίνδυνο να τον διχάσει, βέβαια, έτσι. Τι θα πει να τον διχάσει? Η Ιρλανδία, γιατί δεν διχάζεται, κύριε Παπαδόπουλε? Η Ιρλανδία, ακούστε με λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Τι θα πει να τον διχάσει? Από πότε η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας είναι διχαστική? Ποιος ανακάλυψε τη θεωρία του θυγασμού? Οι εκλογές, παραδείγματος χάρη, διχάζουν? Όχι, όχι, βέβαια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, το δημοψήφισμα είναι εκλογή για συγκεκριμένο θέμα. Εκλογές, ακούστε με λίγο κάτι, σας παρακαλώ, γιατί υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Οι εκλογές είναι όταν πρόκειται να κριθούν τα συνολικά πολιτικά προγράμματα όλων των κομμάτων. Το δημοψήφισμα είναι οι εκλογές για να κριθεί ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν εκφράζεται ο λαός, δεν υπάρχει διχασμός. Διχασμός υπήρξε από αυτούς που στο εσωτερικό της χώρας προσπάθησαν να ακυρώσουν και τα κατάφεραν τελικά το δημοψήφισμα. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, ότι σε λίγες εβδομάδες η Ιρλανδία για το ίδιο θέμα πηγαίνει σε δημοψήφισμα. Καταστράφηκαν τα χρηματιστήρια, όπως λέγανε οι εγχώριοι δημοσιογράφοι παπαγάλοι, όχι εσείς. Καταστράφηκε η Μέρκελ και ο Σαρκοζή και εστράφησαν κατά της Ιρλανδίας. Απλώς η Ιρλανδία θα κάνει δημοψήφισμα γιατί κανένας Ιρλανδός πολιτικός και κανένας Ιρλανδός δημοσιογράφος δεν πούλησε την Ιρλανδία. Κύριε Καστανίδη, η ελληνική πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Όταν έχεις μοιήσει ένα λαό μέσα σε ένα άκρατο και έναν κομματικό δογματισμό με χαρακτηριστικά ολοκληρωτισμού, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε. Υπάρχει ότι... ολοκληρωτισμός στον τόπο. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένας δογματισμός κομματικός, ο οποίος έχει να είναι προηγουμένου. Και λοιπόν... Όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας η πρακτική το καταδεικνύει αυτό και η πορεία. Η πολιτική διαδρομή, ότι στη χώρα μας ποτέ δεν είχαμε δημοκρατία με τα χαρακτηριστικά τα οποία ζούμε σήμερα και εκεί που έχουμε οδηγηθεί. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχική διαδικασία, που σίγουρα είναι συμμετοχική, δεν το αφήσει κανένα αυτό σε ένα δημοψήφισμα, ότι ο λαός θα πήγαινε και θα ήταν κυρίαρχος σε αυτή τη διαδικασία? Μα πώς θα ήταν, μπορεί να στερήσει κανένα σε ένα δημοψήφισμα την ελευθερία γνώμης από τον ελληνικό λαό? Νομίζω ότι πρόσφατα ζήσαμε και μια άλλη παρόμοια εικόνα. Ζήσαμε σε κομματικές διαδικασίες στον χώρο του Πασό και αυτό καταδεικνύει μια παθογένεια που από μόνη της απαντά σε πολλά ζητήματα. Δεν θέλω να ακυρώσω την πρόταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, με συγχωρείτε κύριε Παπαδόπουλε, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, η δημοκρατία μας λειτουργεί καλά. Έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα το πολιτικό σύστημα, έχει προβλήματα η οικονομία μας, αλλά έχουμε μια εδρεωμένη μετά το 1974 δημοκρατία. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το δημοψήφισμα του 1974 που έλυσε το θέμα του πολιτικού μας, του πολιτεύματός μας, δεν ήταν μια ορθή διαδικασία και μάλιστα βγαίναμε από τη δικτατορία. Λοιπόν, δεν μπορεί ποτέ κανένας να έχει αντίρρηση
για την έκφραση, επαναλαμβάνω, της λαϊκής κυριαρχίας. Μην φοβίζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος αναλαμβάνει πάντοτε την ευθύνη με συνέπεια. Κύριε Καστανίδη, να επιστρέψουμε στο θέμα της εναλλακτικής πρότασης του κόμματός σας και θέλουμε να σας δώσουμε τον χρόνο να προχωρήσετε στην ενάτυξη των θέσεών σας, γιατί πολλοί φίλοι του κόμματος στην περιοχή μας λένε ότι έχει μπει και μια περίεργη καραντίνα στην κοινωνική συμφωνία από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, είναι λίγες οι ευκαιρίες της ανάπτυξης των θέσεών σας. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς και κάνει, παραδείγματος χάρη, πολύ σοβαρή δουλειά του West. Τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανοιχτός, είναι δημοκρατικός και προσφέρουν βήμα σε όλους. Δεν επέλεξα να μιλήσω στο West επειδή είμαι αποκλεισμένος εγώ προσωπικά από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καθόλου. Βεβαίως. Επέλεξα όμως να μιλήσω στο West όπως και σε άλλα περιφερειακά κανάλια, γιατί θέλω να τα τιμήσω. Γιατί παίζουν έναν δημοκρατικό ρόλο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης της περιοχής τους. Πράγματι, η κοινωνική συμφωνία προφανώς δεν θα έχει τη μεταχείριση των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κεντρικών δηλαδή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα επιχειρήσουν αυτή την περίοδο να ενισχύσουν όσο μπορούν μία πιθανή συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή και είναι η ερώτηση που θα έκανε ο κάθε πολίτης. Τι εναλλακτικό δρόμο προσφέρει λοιπόν η κοινωνική συμφωνία? Μάλιστα. Ποια είναι η διαφοροποίηση με την πεπατημένη? Λοιπόν, υπάρχουν, καλό το ερώτημα κύριε Χριστόδουλε, και θα το δώσω με 2-3 παραδείγματα για να το καταλάβουν όλοι οι συμπατριώτες μου. Σήμερα έχουν διαμορφωθεί 2 θέσεις. Είναι η θέση των κομμάτων που λένε ένα τυφλό ναι υποταγής σε όσα μας προτείνουν οι δανειστές. Και υπάρχει και ένα αδιέξοδο όχι. Όχι, είπαμε όλοι. Στο δεύτερο μνημόνιο, κάποιοι είπαν και στο πρώτο μνημόνιο. Ωραία. Μετά τι? Δεν αρκεί να λες ένα ναι σε όλα, ούτε αρκεί να λες ένα όχι σε όλα, χωρίς να προτείνεις κάτι. Η κοινωνική συμφωνία λοιπόν προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία συγκροτούν ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, οικονομικής ανασυγκρότησης. Και μία δέσμη ιδεών και προτάσεων από το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης είναι τα περίφημα, όπως τα έχω εγώ προσωπικά χαρακτηρίσει και έχουν υιοθετηθεί, τα λεγόμενα εθνικά ισοδύναμα. Τώρα, για να μας καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούν, τι σημαίνει εθνικά ισοδύναμα που μας οδηγούν έξω από την κρίση. Πάρτε σας παρακαλώ πολύ το παράδειγμα ότι έκοψε το μνημόνιο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με την εφαρμογή του από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, όπως ξέρετε, μειώθηκε κατά 32% ο κατώτατος μισθός των παιδιών μέχρι 25 χρονών και κατά 22% ο κατώτατος μισθός όλων των ανθρώπων που είναι πάνω από 25 χρονών. Αυτό σημαίνει αφαίρεση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την τσέπη ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη και αφαιρούμε και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και από την αγορά. Γιατί αν διαθέτεις παραπάνω εισόδημα, το ρίχνεις στην αγορά, δουλεύουν τα μαγαζιά, δεν αυξάνεται η ανεργία. Ήρθε λοιπόν το μνημόνιο και λέει κόβω 2,5 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι το εθνικό ισοδύναμο που προτείνει η Εθνική Συμφωνία για να καταργήσουμε στην πράξη το μνημόνιο? Λοιπόν, με το άρθρο 3 του νόμου, εξαιτίας του οποίου υπήρξαν οι διαγραφές, δώσαμε παρακαλώ, χωρίς μάλιστα να το έχουν ζητήσει οι δανειστές μας, μια σειρά από φορολογικές απαλλαγές στις τράπεζες πριν από 2 εβδομάδες. Ναι. Εκτός από τα 40 δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι τράπεζες από ανακεφαλαιοποίηση, δώσαμε μια σειρά. Παίρνουν 40 δισεκατομμύρια γιατί μειώθηκε το ιδιωτικό χρέος. Κουρεύτηκε το χρέος. Έχουν λοιπόν ζημιές στο χαρτοφυλάκιό τους και παίρνουν 40 δις. Ωραία. Κανένας δεν μας επέβαλε να τους δώσουμε και φορολογικές απαλλαγές την ώρα που μακελεύουμε το εισόδημα των απλών λαϊκών ανθρώπων. Λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών ότι οι φορολογικές απαλλαγές που χαρίσαμε στους τραπεζίτες σημαίνουν απροσδιόριστες απώλειες εσόδων για τα ταμεία του κράτους. Τι λέμε εμείς ως κοινωνική συμφωνία? Καταργούμε το άρθρο 3 άμεσα, αν αύριο είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε και στην κυβέρνηση και με μεγάλη εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό το άρθρο 3. Παίρνουμε τα 2,5 με 4 δισεκατομμύρια που τα χαρίζαμε στους τραπεζίτες και τα δίνουμε στον ιδιωτικό τομέα για να συντηρηθούν τα εισοδήματα. Αυτό είναι ένα εθνικό ισοδύναμο με το οποίο καταργούμε την αρνητική συνέπεια του μνημονίου και δίνουμε τα χρήματα που χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας. Επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση, με άλλα λόγια. Ενισχύουμε το εισόδημα αυτών που έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα δίνουμε χρήματα στην αγορά. Οι εργασιακές σχέσεις. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Με κύριε Καστανίδη, ναι, σαφώς σας επιτρέπουμε. Οι εργασιακές σχέσεις, για να γίνουμε πιο, να είμαστε πιο λειτουργικοί. Οι εργασιακές σχέσεις στην χώρα μας έχουν κρεμιστεί από την βάση τους.
Είναι, είμαστε μοναδική χώρα ανά τον κόσμο, θα έλεγα, όχι ανά την Ευρώπη, η οποία έχει προχωρήσει σε αυτές τις ρυθμίσεις, σε αυτές τις αλλαγές. Αυτές θα επανακάμψουν σύμφωνα με τις προτάσεις της κοινωνικής συμφωνίας. Δεν είναι δυνατόν κατά το Σύνταγμα να μην επανακάμψουν. Είμαστε η μόνη χώρα που κατάργησε στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις προβλέπονται από το Σύνταγμα. Δεν είναι δυνατόν να τις καταστρατηγείς. Μπορείς να προβλέψεις συγκεκριμένες διαδικασίες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διαφορετικές από ό,τι ισχύουν σήμερα, αλλά δεν μπορείς να τις καταργήσεις. Είναι συνταγματική ανομαλία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα εθνικού ισοδύναμου, πολύ χαρακτηριστικό για να το καταλάβει όλος ο κόσμος. 350 εκατομμύρια με το δεύτερο μνημόνιο κόπηκαν από τους συνταξιούχους. Μα αυτά τα έχουν ανάγκη οι συνταξιούχοι. Τα έχουν ανάγκη. Αν έχεις να κόψεις κάτι από. Δεν θα κόψεις 350 εκατομμύρια. Και 350 εκατομμύρια που τους κόβεις από τους συνταξιούχους βγαίνουν και από την αγορά. Εμείς τι λέμε? Για ακούστε λίγο το εθνικό ισοδύναμο. Το ελληνικό δημόσιο, κύριε Χριστόδουλε και κύριε Παπαδόπουλε, πληρώνει κατ' έτος 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να στεγάζονται οι υπηρεσίες τους σε ενοικιασμένα κτίρια. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ την ίδια ώρα που πληρώνουμε για νίκια, διαθέτει η κτηματική εταιρεία του δημοσίου μια σειρά από κτίρια ελεύθερα για να μπουν μέσα και να στεγαστούν οι υπηρεσίες του δημοσίου. Ναι. Αυτά, κύριε Καστανίδη, βγαίνουν όμως στο φως της δημοσιότητας και τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός εν έτη 2012, όταν η Ελλάδα ζει έναν τυφώνα. Τα μαθαίνει τώρα, αλλά πρέπει να τα λύσουμε τώρα. Γιατί δεν προϋπήρχαν αυτά? Γιατί δεν είχαν επιληθεί τα προηγούμενα χρόνια? Και μπορεί να ακολουθήσει και η ερώτηση. Άρα λοιπόν υπάρχει. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προχώρησε στα μέτρα αυτά στα εθνικά ισοδύναμα, για να μην έχει το πολιτικό κόστος? Θα σας πω αμέσως. Θα σας το εξηγήσω και αυτό. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό λοιπόν το προηγούμενο εθνικό ισοδύναμο που έλεγα? Εγώ δεν σας λέω σε ένα χρόνο να τακτοποιήσουμε την στέγαση των υπηρεσιών μας σε ιδιόκτητα κτίρια. Σας λέω σε 3 χρόνια. Αρκεί να εξασφαλίζουμε 500 εκατομμύρια το χρόνο από μείωση των ενοικίων. Αυτά τα 500 εκατομμύρια δώστα στους συνταξιούχους, κατάργησε τη ρύθμιση που έκανε το μνημόνιο για τους συνταξιούχους, κερδίζουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα τα διαθέτουν στην αγορά. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν τέθηκε το ερώτημα. Γιατί προηγουμένως δεν έγινε? Για έναν πολύ απλό λόγο. Αυτές δεν είναι προτάσεις τις οποίες τις έχουμε πει οι άνθρωποι που κάναμε την κοινωνική συμφωνία τώρα. Τις έχουμε παλέψει ως υπουργοί. Να θυμίσω ότι η κυρία Κατσέλη ως υπουργός αρνήθηκε να καταργήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και χρειάστηκε να την διώξουν από το Υπουργείο Εργασίας για να έρθει μετά η κατάργησή τους. Ως υπουργός η κυρία Κατσέλη πέρασε την αρχή των οικοκυριών, της ρύθμισης των υπερχρεωμένων οικοκυριών, που ακόμη και σήμερα τα χρησιμοποιούν οι πολίτες και ευτυχώς που διασώζονται με αποφάσεις των ειρηνοδικείων της χώρας. Λοιπόν, για να δώσω τώρα να σας πω κάτι. Από την πρώτη στιγμή που άρχισε η εφαρμογή του μνημονίου μέσα στο ΠΑΣΟΚ, υπήρξαν 2 ρεύματα που συγκρούονταν. Ήταν ένα ρεύμα που κυριάρχησε δυστυχώς στο νεοφιλελεύθερο και το οποίο έλεγε πάμε σε σκληρή πολιτική. Και υπήρχε και το κοινωνικό ρεύμα που έλεγε να ισορροπήσουμε τα δημοσιονομικά μας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιη κατανομή των βαρών, χωρίς να διαλύσουμε την κοινωνία, με κοινωνική δικαιοσύνη. Η σύγκρουση αυτή ήταν άλλοτε φανορή και άλλοτε υποβόσκουσα. Ξέσπασε από τον Οκτώβριο και ύστερα, όταν πια δεν μπορούσε να υπάρξει καμία απολύτως σύγκληση. Δυστυχώς, όπως σας είπα, κυριάρχησε το νεοφιλελεύθερο ρεύμα. Και προτάσεις οι οποίες έγιναν πάρα πολλές φορές, ανεξάρτητα αν εγώ, παραδείγματος χάρη, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, πέρασα μια σειρά από ρυθμίσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, στην κατεύθυνση της κυβέρνησης κυριάρχησε το νεοφιλελεύθερο ρεύμα και δεν έγιναν δεκτές τέτοιου είδους προτάσεις. Θα γίνουν τώρα με την παρέμβαση της κοινωνικής συμφωνίας και με την εμπιστοσύνη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, ουσιαστικά εσείς πήρατε αυτό το κομμάτι, το κοινωνικό κομμάτι, το οποίο ήταν ενάντια στις νεοφιλελεύθερες ιδέες και το κάνατε πράξη μέσα από το στήσιμο και τη δημιουργία της κοινωνικής συμφωνίας για την Ελλάδα. Το κάναμε πράξη και όσο ήμασταν υπουργοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς λειτουργήσαμε. Το μνημόνιο επέβαλε, το πρώτο μνημόνιο επέβαλε ότι πρέπει να είναι οι προσλήψεις 1:5, όπως θυμόσαστε. Και εξακολουθεί να ισχύει και τώρα. Για έναν υπάλληλο, για κάθε 5 υπαλλήλους που φεύγουν, ένας υπάλληλος μπορεί να προσλαμβάνεται. Ναι. Στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας έχουμε το 50% των οργανικών θέσεων κενές. Τι αποφάσισα να κάνω? Είπα λοιπόν ότι πρέπει να τροποποιήσω τον νόμο και να δώσω τη δυνατότητα στους ασκουμένους δικηγόρους να πάνε να κάνουν ένα τμήμα της άσκησής τους στα δικαστήρια. Και θα μάθουν περισσότερα και θα δώσουν ανάσα στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν που βρίσκονταν χωρίς υπαλλήλους στα δικαστήρια,
Οι δικηγορικοί σύλλογοι άρχισαν να εγγράφουν τους ασκουμένους δικηγόρους σε δικαστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, με κονδύλια τα οποία εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να δαπανηθεί ένα εθνικό ευρώ. Αυτό ήταν μια πολιτική η οποία διευκόλυνε τα δικαστήρια και εξακολουθεί να τα διευκολύνει και σήμερα. Θα μπορούσα να σας δώσω λοιπόν τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά, αλλά δεν έχει σημασία να κάνω εγώ έναν προσωπικό απολογισμό. Σωστά. Ας κρατήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Θα έχουμε και το χρόνο τον μπροστά μας να ξανακουβεντιάσουμε, να ακούσουμε πιο αναλυτικά τις θέσεις της Κοινωνικής Συμφωνίας και να κλείσουμε, κύριε Καστανίδη, με ένα ερώτημα. Με δεδομένο το ότι έχετε αναλάβει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Κοινωνικής Συμφωνίας. Για να γίνει όμως μια κοινοβουλευτική ομάδα, απαιτεί έναν αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στους 10 βουλευτές. Να περιμένουμε κι άλλες προσχωρήσεις από νυν ενεργεία βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Για να, ναι, κοιτάξτε, κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει, είναι 8 βουλευτές. Ναι, η θέση του πρόεδρου όμως δικαιολογείται με 10, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το 10 είναι κατά τον κανονισμό της Βουλής, που έχει σχέση με ορισμένα προνόμια που έχουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Εμείς ρωτούμε λοιπόν και δημοσιογραφικά, αναμουχλεύουμε και δημοσιογραφικά. Μήπως να περιμένουμε το επόμενο και άλλες προσχωρήσεις από πρώην συντρόφους σας. Γίνεται μια συζήτηση, ναι, γίνεται μια συζήτηση. Δεν θέλω αυτή την ώρα να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα καταλήξει, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο. Πώς πηγαίνει η πορεία των υποψηφιωτήτων σε επίπεδο νομού Κοζάνης και περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας? Αρχίζει να συγκροτείτε? Αρχίζουμε να δουλεύουμε από την επόμενη εβδομάδα και τα ψηφοδέλτια, αλλά είναι πολύ προώρο να σας κάνω οποιαδήποτε ανακοίνωση. Σωστά. Κύριε Καστανίδη, κάτι τελευταίο μας. Το έχουν ζητήσει να σας το ρωτήσουμε και τηλεθεατές, αλλά και πολιτικά πρόσωπα την περιοχή μας. Με δεδομένων των ισχυρών δεσμών που είχατε με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, βεβαίως, έχουν πέσει πλήρως οι γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ? Και είναι μια ερώτηση διτή, γιατί από τη μία υπάρχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα στέλνουν πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη είναι τα πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κοινωνική συμφωνία, όμως φοβούνται ότι θα μείνουν μόνοι τους στη μέση της διαδρομής. Είναι δύσκολο ερώτημα, το ξέρω. Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι εξαιρετικά απλό. Πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι κανένας από εμάς δεν διαγράφει την προηγούμενη ιστορία και τη ζωή του. Είμαστε περήφανοι που συμμετείχαμε από το 1974 στο ΠΑΣΟΚ. Και ένα μέρος της ζωής μας, εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι από 17-18 χρόνια, από το 1974. Έτσι. Δεν βρήκα κανέναν στο ΠΑΣΟΚ, με βρήκαν. Και αν δεν κάνω λάθος, είστε ο νεότερος βουλευτής το 1981, ναι. Στην πολιτική ζωή. Άρα λοιπόν για αυτήν την πορεία μας μέσα στο ΠΑΣΟΚ είμαστε περήφανοι. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο καιρό μετακινήθηκε. Δεν είναι πια, δεν μένει το ΠΑΣΟΚ πια εδώ, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Μετακινήθηκε σε πολύ συντηρητικές κατευθύνσεις. Ένας κόσμος ολόκληρος στην Ελλάδα περιμένει να ξαναμιλήσει στο όνομα των προοδευτικών ιδεών. Η κοινωνική συμφωνία λοιπόν του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Η συνύπαρξη πλέον δεν ήταν δυνατή, διότι υπήρχαν εντελώς διαφορετικές αποκλίσεις για θεμελιώδη θέματα. Έχουμε διαφωνήσει για την πορεία και τον προσανατολισμό της χώρας. Έχουμε διαφωνήσει για την πολιτική διεύθυνση της χώρας. Άρα λοιπόν δεν είναι μια μικρή σημασία διαφωνία, αλλά είναι θεμελιώδης διαφωνία. Μάλιστα. Έχουμε πάρει λοιπόν το δρόμο μας. Αισθανόμαστε πάντοτε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήτανε ή φύγανε ή εξακολουθούν να μένουν στο ΠΑΣΟΚ, σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και αν δεν είναι της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, και τους λέμε ότι η κοινωνική συμφωνία θα συνεχίσει μέχρι το τέλος. Θα προσφέρει υπηρεσίες στην πατρίδα και κανένας δεν θα μείνει μόνος του. Και ζητούμε να έχουμε την ισχυρή εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την συνέντευξη. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και βεβαίως ευχόμαστε να επαναλάβουμε τη συνέντευξη αυτή κάποια στιγμή στο μέλλον, πριν από τις εκλογές.